Ζητώ συγγνώμη για την περασμένη φορά, δεν ήταν δικό μου το σφάλμα. Πέφτει και ζητώ συγγνώμη για την περασμένη φορά, δεν ήταν δικό μου το σφάλμα. Πέφτει, κλείνει ο σταθμός. Εγώ κάθισα και μίλησα μέχρι τις 12 η ώρα. Βέβαια δεν το κατέγραψε, αλλά σαν τον καπετάνιο που δεν εγκαταλείπει το πλοίο, έτσι κι εγώ κάθισα μέχρι τις 12 και μιλούσα. Ίσως κάποια στιγμή φανερωθεί. Θέλω να χαιρετήσω και τη φίλη μου, την αγαπημένη φίλη, τη Βασιλική, που μετά από τόσο καιρό είναι στην παρέα μας και αυτή. Και να σας ευχηθώ να είσαστε υγιείς, να είσαστε συνετοί με τις σκέψεις σας και να έχετε ειρήνη στην καρδιά σας και στο πνεύμα. Θα μιλήσω λοιπόν όπως την περασμένη φορά, αφού δεν έγινε αυτό, θα προσπαθήσω να μιλήσω για τους ήχους και αυτά που ακούγονται πάνω από τις πόλεις και που έχει εξαπλωθεί σφόδρα αυτό το γεγονός, ας πούμε, των ήχων πάνω στις πόλεις. Και θα ήθελα να δώσετε πολύ προσοχή σε κάποιες λεπτομέρειες που θα σας δείξω. Να ξέρετε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι όπως το έχουμε πει κι άλλες φορές, πριν αρχίσω θέλω να σας πω ότι παρακολουθώ όλες τις ομιλίες σας εδώ μέσα, παρακολουθώ τις ιδέες σας, τις γνώμες σας, τις θεωρίες σας και αλήθεια αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, γιατί βλέπω ότι είσαστε μαχητικοί, ότι είσαστε εγρήγοροι και αυτό για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μου συμβεί τις ώρες που μιλώ. Δηλαδή τα χρόνια που μιλάω βλέπω ότι έχετε πονηρευτεί, έχετε ξυπνήσει. Βλέπω ότι έχετε πολλές λύσεις για ένα θέμα, παραδείγματος χάρη για τους ήχους. Έχετε πολλές θεωρίες, πολλές γνώμες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, άσχετα αν κάποιες από αυτές δεν ισχύουν. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν είναι ωραίο πράγμα. Με που κοιτάζω ότι ερευνάτε. Και αυτό εμένα με ικανοποιεί. Λοιπόν, θέλω να σας γνωστοποιήσω, όπως και τόσες άλλες φορές, ότι από εδώ και στο εξής, τα πράγματα επιδεινώνονται ως προς την ψυχολογία και και το σχέδιο αυτών προς το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή, ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιό τους είναι πάνω απ' όλα ο φόβος που θα μετατραπεί μετά σε τρόμο. Είχα μιλήσει κάποτε. Συγγνώμη για λίγο. Είχα μιλήσει κάποτε και για τους ήχους. Είχα πει κάποια πράγματα στην εκπομπή του Κώστα, ότι υπάρχουν κάποιοι ήχοι. Γνωρίζετε ότι τα πάντα έχουν ήχους. Κάθε ύλη ή οποιαδήποτε μορφή ύλης έχει μία συχνότητα και μία δόνηση. Αυτή η δόνηση εκπέμπεται με κύμα στο περιβάλλον. Εάν μπορούσατε να ακούσετε, θα ακούγατε από τα λουλούδια, από τις πέτρες, από τα
Τα πάντα, τα πάντα, το νερό, τα πουλιά, εκτός από το κελάδισμα, θα ακούγατε και άλλους ήχους. Και εδώ υπήρχε μία πανδεσία. Λοιπόν, είχα πει και στο Μιλωνά ότι υπάρχουν κάποιοι ήχοι που είναι απόρρια κυμάτων πόνου στον πλανήτη. Διότι από τον καιρό που δημιουργήθηκε αυτή η σφαίρα μέχρι και τις ημέρες μας βλέπουμε έναν πόνο. Γνωρίζετε ότι αυτός ο κόσμος που βρισκόμαστε εδώ δεν είναι το σπίτι μας, δεν είναι το σπίτι σας. Αυτός ο χώρος, ο ονειρικός χώρος της γης, είναι ένας κόσμος και ένας χώρος, σχολείο, όπου ο κάθε ένας από εμάς περνάει κάποιες ιδιαίτερες εμπειρίες, τις οποίες πρέπει να τις βγάλει με επιτυχία. Πώς βλέπετε, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο? Σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν 500 ασθενείς. Ο κάθε ένας ασθενής έχει τη δική του ασθένεια, το δικό του πρόβλημα. Όλοι μαζί, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, επιδιώκουν τη θεραπεία τους. Μέσα σε αυτό το κτίριο, λοιπόν, δεν συναντάτε τίποτε άλλο παρά πόνο. Δεν θα πείτε, πω πω τι άδικο που είναι ένα νοσοκομείο να έχει τόσο πολύ πόνο, εάν και εφόσον δεν ξέρετε την έννοια του νοσοκομείου, νοσό και κομίζω. Αν δεν ξέρατε και γεννιόσαστε σε ένα νοσοκομείο όλη σας τη ζωή, για σας η ζωή και ο πλανήτης θα ήταν το νοσοκομείο. Σε αυτόν λοιπόν τον πλανήτη, νοσοκομείο, θα βλέπατε μόνο πόνο, στενοχώρια, θάνατο, κομμένα πόδια, κομμένα χέρια, μάτια βγαλμένα, δηλαδή όλες οι παθήσεις και όλες οι ασθένειες που έχει ο άνθρωπος. Όμως ο σκοπός του νοσοκομείου ποιος είναι? Η θεραπεία. Θα μου πεις, γιατί να αρρωστήσω? Αυτό είναι θέμα σχεδίου Θεού. Έτσι. Ο σκοπός όμως είναι ότι το σχέδιο έχει ως σκοπό την θεραπεία. Δεν θα πούμε τι άδικοι που είναι οι γιατροί ή ο Υπουργός Υγείας, τι άδικος που είναι να φτιάχνουν κτίρια τα οποία καλλιεργούν μέσα και φιλοξενούν πόνο, δυστυχία, θάνατο και τόσα άλλα δεινά που έχει ο άνθρωπος. Όταν καταφέρετε να συνειδητοποιήσετε ότι ο πλανήτης Γη νοσεί, λογικό είναι να δικαιολογείτε και το μικρό παιδάκι που υποφέρει και τον πεινασμένο και τον αδικημένο και τον απατημένο και τον προδομένο και τον ληστή και τον κακό και τον καλό και τη φτώχεια και τη μιζέρια και το θάνατο και την ασθένεια και την πείνα και τη δυστυχία. Διότι αυτά που βλέπετε είναι τομείς του νοσοκομείου, που οι τομείς αυτοί ο καθένας έχει την ανάλογη ασθένεια. Όλα αυτά μαζί, κάποιος που τα βλέπει και δεν γνωρίζει πριν το νοσοκομείο και μετά τι υπάρχει, λογικό είναι να βρίσκει τον Θεό άδικο, κακό, αδιάφορο, χωρίς αισθήματα, εκδικητικό και γενικά αδιάφορο.
μη γέννητο. Όταν όμως κάπως πώς αφυπνιστεί αυτό που σας λέγω τώρα και συνειδητοποιήσετε ότι πριν κοιμηθείτε είστε ξύπνιος, ξύπνη και ζείτε, ζεις όταν είσαι ξύπνιος. Όταν κοιμάσαι είσαι σε άλλη κατάσταση συνειδησιακή, κοιμάσαι αλλά και πάλι ζεις. Όταν ξυπνάς επανέρχεσαι στην πρώτη σου κατάσταση, συγκρίνεις την ονειρική σου που κοιμόσουνα και τις εμπειρίες που είχες, τις συγκρίνεις με το ξύπνιο που ξύπνησες και λες ήταν όνειρο. Πριν κοιμηθείς όμως, αγνοώντας την ύπαρξη του ύπνου, η ζωή είναι αυτή που περνάς εφόσον είσαι ξύπνιος. Όταν σου λένε υπάρχει μία κατάσταση της συνειδήσεως και του νου, ο ύπνος, και εάν καταφέρεις κάποια πράγματα σε αυτή την κατάσταση και επιτύχεις, όταν σε επαναφέρουμε θα έχεις αυτό που έχεις αιτηθεί εδώ. Έχεις αιτήσει, κάνει μια αίτηση να θέλω εκείνο, θέλω αυτό, θέλω να βρεθώ, να έχω αυτές τις δυνατότητες, να έχω αυτό το... Τέλος πάντων, κάτι αιτήσει. Εκεί λοιπόν, ας πούμε, για πρώτη φορά θα μπει σε ύπνωση και δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Όταν μπαίνεις λοιπόν στην ύπνωση, σου βάζουν κάποιες δοκιμασίες, δεν θυμάσαι τι ήταν το πριν, γιατί ζεις. Εάν τα καταφέρεις λοιπόν με μειωμένη τη συνείδησή σου, τα τεστ που θα σου βάλουν, θα τα καταφέρεις και όταν επανέλθεις σε αυτό που έχεις ζητήσει και θα είσαι άξιος να το λάβεις. Αν όμως, όπως λέει και ο Ιησούς, στα ψεύτικα δεν τα καταφέρετε, πόσο μάλλον στα αληθινά. Κατά τη διάρκεια, τώρα είμαστε στο νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια της καταστάσεως πριν κοιμηθείς είσαι ξύπνος και ζεις. Κοιμάσαι και εκεί πάλι ζεις. Ξυπνάς και πάλι ζεις. Πού είναι ο θάνατος? Πού είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι στο ενδιάμεσο, από ύπνο, από ξύπνιο στον ύπνο και από τον ύπνο στο ξύπνιο. Από το ξύπνιο στον ύπνο είναι η γέννηση, γεννιέσαι σε έναν άλλο κόσμο, ονειρικό, αλλιώς φτιαγμένο. Όταν θα φύγεις από την ονειρική κατάσταση και θα επιστρέψεις, επειδή έχεις περάσει και έχεις την εμπειρία και όλα αυτά, αυτό θεωρείται ζωή, γνώση, εμπειρίες, πεθαίνεις και επιστρέφεις. Άρα την ώρα πριν κοιμηθούμε είναι η γέννηση και από τον ύπνο στο ξύπνιο, το ενδιάμεσο, είναι ο θάνατος. Εφόσον πριν κοιμηθώ ζω, όταν κοιμάμαι πάλι ζω, όταν ξυπνήσω πάλι ζω. Πού είναι λοιπόν ο θάνατος? Βλέπετε λοιπόν ότι η ζωή ακριβώς είναι μία, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, άπαξ ζήσουμε και άπαξ αποθανεί. Βέβαια, διότι κάθε φορά που κοιμάσαι γεννιέσαι
και κάθε φορά που ξυπνάς ενδιάμεσα πεθαίνεις. Όμως όλο αυτό η ζωή είναι μία. Δεν είναι ύπνο, ξύπνιο, ξύπνιο, ύπνο, μία, άλλη. Μία είναι. Μέσα σε αυτήν την μία υπάρχουν καταστάσεις μεταβατικές συνειδήσεως. Εσύ όμως που έχεις τη συνείδηση, ζεις και στο πριν και στο τώρα και στο μετά. Στο νοσοκομείο λοιπόν που βρίσκεσαι και βλέπεις αυτόν τον πόνο αγνοώντας το πριν, αρχίζεις και τα βάζεις με έναν Θεό που έχεις μάθει στο νοσοκομείο αφότου εκεί γεννήθηκες, ότι αυτός που έφτιαξε το νοσοκομείο και εμάς είναι ο καλός Θεός. Εσύ δεν βλέπεις τίποτε άλλο παρά ένα κακό, μια δυστυχία, εγκληματικότητα, αχαριστία μεταξύ των ασθενών. Μια αδικία να εξαπατάει ένας τον άλλον, να κοροϊδεύει, ανομία, αχαριστία. Και λες, ποιος Θεός καλός? Εκεί λοιπόν μέσα στο νοσοκομείο, αλλιώς ξεκίνησα και αλλιώς βαδίζω τώρα, αλλά έτσι έρχεται η συζήτηση, έτσι κάνω. Μέσα στο νοσοκομείο λοιπόν θα παρουσιαστεί κρυφά κάποιος και θα σου πει, εάν μου αφοσιωθείς, εγώ θα σε θεραπεύσω και θα σε βγάλω και από εδώ και κοίταξε από το παράθυρο, βλέπεις έξω όλα αυτά τα σπίτια, τα βουνά, τα δέντρα, τον ήλιο, τον κόσμο αυτό, θα σου τα κάνω δώρο και θα σε κάνω και καλά. Με δέχεσαι? Τι θα πει τώρα ο άλλος που τον βρίσκει στον πόνο του επάνω, στην ανέχειά του επάνω, στη δυστυχία, στην ανημποριά? Δεν θα πει ναι, και θα σου δώσω και εξουσία, τι θέλεις? Τι θέλεις, θα σου το δώσω. Το 99% των ασθενών θα πούνε ναι. Αυτό το 99% είναι η ανθρωπότητα που έχει υποταχθεί στις δυνάμεις του σκότους. Αγνοώντας ότι όταν θα πεθάνει, θα περάσει τη μετάβαση, τη μεταβατική κατάσταση από τον ύπνο στο ξύπνιο, το ενδιάμεσο σημείο που είναι η εντροπία θα εγκλωβιστεί και δεν θα πάει εκεί που ήταν πριν κοιμηθεί, θα βρεθεί σε άλλους χώρους. Υπαρξιακά, συνειδητά. Επάνω λοιπόν στον πλανήτη παίζεται ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο παραπλάνησης. Το σχέδιο παραπλάνησης είναι ακριβώς αυτός που εμφανίζεται στο νοσοκομείο μέσα, ο καλοντημένος, ο όμορφος, ο υγιέστατος και ο νέος, ο ωραίος, ο κάλλιστος. Και εφαρμόζεται το σχέδιό του, το σχέδιο του φόβου, ώστε να υποταχθούν οι ψυχές σε αυτόν. Αυτός είναι εγκλωβισμένος στον πλανήτη Γη πριν ακόμα δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Καταλάβατε πολύ καλά για ποιον μιλάω, για τον νεοσφόρο και την ταξιαρχία του. Αυτοί λοιπόν
χρησιμοποιούν, αφότου δημιούργηθηκε ο άνθρωπος, την τεχνολογία για να εντυπωσιάσουν και να επηρεάσουν τον άνθρωπο, τον αδαή, αυτόν που δεν σχετίζεται. Μπορεί να έχει πάει πανεπιστήμια, δεν παίζει ρόλο. Έχει μειωμένη αντίληψη όμως κάποια πράγματα. Είναι εγωιστής, υποτιμά κάποια πράγματα και εκεί την πατάει. Αυτός λοιπόν ξέρει πάρα πολύ καλά πού να σε πατήσει για να σε αποκτήσει. Ερχόμαστε λοιπόν, επειδή είμαστε στην τελική, κοντεύουμε για την τελική ευθεία, ερχόμαστε λοιπόν στο σχέδιο της Οδύσσιας Σιρήνες. Γνωρίζετε ότι η Οδύσσεια δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός. Είναι το ταξίδι της ψυχής από την αιτία στο αποτέλεσμα. Ότι πέρασε ο Οδυσσέας και ότι γράφει ο Θεοφόρος Όμηρος είναι η μοίηση της ανθρώπινης ψυχής στους κόσμους των τριών διαστάσεων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καλείστε ως Οδυσσής να δεθείτε στο κατάρτι χρησιμοποιώντας ως δέσιμο την λογική σας. Για να ακούσετε τις σιρήνες και να μην σας παρασύρουν. Το κατάρτι είναι η λογική και η γνώση και η σωστή πληροφόρηση, αυτή που γίνεται τώρα. Οι σιρήνες έχουν σκοπό να πλανέψουν τη συνείδηση και χρησιμοποιούν τους παλμούς στο υποσυνείδητο, το οποίο δεν έχει νου, είναι εκτελεστικό στέλεχος του ψυχικού εγκεφάλου, και γίνεται το εξής. Έχουν μιλήσει για επτάμενους δίσκους. Έχουν μιλήσει, έχουν κάνει έργα, έχουν γυρίσει τα πάντα μέσα στα τελευταία 80 χρόνια και έχουν υποβάλει την ανθρωπότητα σε μια έλευση εξωγήινων όντων κακών προς τον πλανήτη Γη. Το σύστημα Blue Beam δεν έχει εικόνα μόνο, έχει και ήχο. Το να δεις κάτι, έναν σεισμό παραδείγματος χάρη, δεν τον βλέπουμε. Τον ακούμε και τον αισθανόμαστε. Παρότι το μάτι είναι η ισχυρότερα αίσθηση από τις πέντε γνωστές, όμως ο σεισμός τον οποίον ακούμε και αισθανόμαστε είναι φρικτός. Έχοντας λοιπόν πει ότι θα εμφανιστούν τα σκάφη εξωγήινοι, έχουν λειτουργήσει τέλεια από το Hollywood με ταινίες. Και αυτές λοιπόν οι ταινίες σκοπό έχουν να υποβληθούν στο υποσυνείδητο και να σας περάσουν τα μηνύματα ότι πλησιάζουν οι εξωγήινοι. Αλήθεια είναι ότι υπάρχουν όντα, όλο το σύμπαν, εφόσον ο Θεός είναι ζωή, τα πάντα ζουν. Παντού υπάρχει ζωή. Όμως, είδατε τους αεροψεκασμούς και σας είπα, ναι μεν έχουν ένα αποτέλεσμα αρνητικό διότι είναι στοιχεία χημίας τα οποία είναι επιβλαβέστατα προς την υγεία του ανθρώπου, αλλά συν το χρόνο δημιουργείται ένα πλέγμα στον ουρανό όπου θα είναι μία σφαιρική οθόνη γύρω από την γη και επάνω στην επιφάνεια, την εσωτερική επιφάνεια της σφαίρας αυτής
προς την ιονόσφαιρα θα εμφανίζονται τα διάφορα φαινόμενα. Όμως αρχίζει το σχέδιο και μπαίνει σε εφαρμογή και δείτε ένα σοβαρό λάθος που κάνει ο διάβολος, γιατί πανέξυπνος είναι, στερείται σοφίας και κάνει λάθη. Γύρισαν ένα έργο, ο πόλεμος των κόσμων, και έβαλαν μέσα ήχο ή ήχους ή ένα σύστημα ήχων, το οποίο σε μερικές πόλεις που ακούγονται αυτοί οι ήχοι, στην Ουκρανία παραδείγματος χάρη, στη Γεωργία, είναι ίδιοι. Και ενώ λέτε, α, είναι σαν το έργο. Ναι, είναι σαν του έργου. Αλλά έχετε τρομάξει. Γιατί θα τα ακούγατε εσείς αυτά, στην Αθήνα, θα λέγατε είναι σαν το έργο, μα το έργο όμως έχει κάποιο μήνυμα να σου περάσει. Ότι αυτοί οι ήχοι συνοδεύονται και με αυτές τις εικόνες, με αυτά τα όντα, αυτά τα πράγματα, τα γιγάντια. Δεν είναι μόνος του ο ήχος, σου έχει δώσει και μήνυμα στο υποσυνείδητο. Η ακολουθία του ήχου πάει μαζί με το αυτό το ρομπότ, το πελώριο, αυτό το εξωγενές κατασκεύασμα, τέλος πάντων. Οπότε αρχίζει και δουλεύει παθητικά. Το υποσυνείδητο μεταφέρει τον φόβο σε όλο το σώμα. Ο εγκέφαλος στέλνει στους αδένες το συνέστημα, εκφράζει το συνέστημα φόβου. Η άγνοια, που δεν γνωρίζεις τι είναι, μετουσιώνει τον φόβο και τον κάνει τρόμο λόγω του αγνώστου. Και εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει τον ήχο αυτό για να γυριστεί εκείνο το έργο, τον ίδιο ήχο βάζουν τώρα πάνω από κάποιες πόλεις. Εδώ λοιπόν πρέπει να δείτε ότι είναι ένα τεχνητό μέσο τρομοκρατίας. Αγνοείται. Οι κυβερνήσεις δεν μιλούν, διότι όλες είναι πουλημένες. Όλες υπηρετούν το δικό τους αφεντικό. Όλες οι κυβερνήσεις του πλανήτη, μην γελιέστε. Η μόνη που δεν είναι πουλημένη είμαστε εμείς, που σας μιλώ και που με ακούτε, που είμαστε ο άνθρωπος. Αυτοί είναι πουλημένοι και δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς. Θα τους φάνε οι διπλανοί τους. Εμείς είμαστε ελεύθεροι. Είδομε. Είναι λοιπόν τόσο ανόητοι που ενώ επιχειρούν κάτι ταυτόχρονα φανερώνονται. Υπάρχουν δορυφόροι που έχουν ένα μηχάνημα τόσο σε μέγεθος σαν ένα τραπέζιο, το οποίο αυτό στέλνει παλμούς, όχι ήχο, παλμούς. Αυτοί οι παλμοί μπορεί να ταξιδεύουν οπωσδήποτε με την ταχύτητα του ήχου, αλλά όταν είναι ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί έχουν άλλη συχνότητα. Έξω από την ατμόσφαιρα δεν ακούγονται ήχοι. Αν παραδείγματος χάρη βάλετε ένα ρολόι σε ένα γυάλινο κουτί και αφαιρέσετε την ατμόσφαιρα από μέσα και έχετε βάλει το ρολόι να χτυπήσει, το έχετε βάλει 12 παρά 1 και έχετε βάλει να είναι 12 παρά 1 και το έχετε βάλει να χτυπήσει 12. Το βάζετε μέσα, κλείνετε το κουτί, αφαιρείτε τον αέρα, την ατμόσφαιρα, βλέπετε το ρολόι έχει πάει 12.
Πάει μετά 12 και μισή. Αν βγάλετε το κουτί, το γυάλινο, την ώρα που θα βγάλετε το κουτί, θα ακούσετε το χτύπημα του ρολογιού που ήταν να χτυπήσει 12 η ώρα. Ο ήχος υπάρχει στον χώρο, δεν ακούγεται, εάν δεν υπάρχει προϋπόθεση ατμοσφαιρική. Το ίδιο κάνουν απ' έξω. Μπορούν και στέλνουν και από τη σελήνη με κύματα, τα διεγείρουν όποτε θέλουν αυτοί, τα κατευθύνουν σε όποιο σημείο της γης θέλουν, δεν είναι τίποτε, πανεύκολο, με κάτωπτρα. Συγκεκριμένη ώρα και ακούγεται αυτό από το πουθενά. Αυτό ταξιδεύοντας, ο παλμός, μπαίνοντας στην ατμόσφαιρα, επειδή η ατμόσφαιρα, το πάχος της ατμόσφαιρας δεν είναι το ίδιο από την επιφάνεια της γης μέχρι την ιονόσφαιρα, δεν είναι η ίδια πυκνότητα, ο παλμός που θα μπει μέσα ταλαντώνει την ατμόσφαιρα και έχουμε ήχους και από ήχους. Αυτό δεν πατάνε ένα κλαβιέ και ακούτε το synthesizer που είναι και αυτό μέσα, έτσι. Το πάμε τώρα πολύ πιο σοφιστικέ, πιο εκλεπτισμένα. Η ταλάντωση της ατμόσφαιρας που μπαίνει ο παλμός μέσα δημιουργεί ήχο και από ήχο. Πώς περνάει ένα αυτοκίνητο από μπροστά μας με το κλάξον και κάνει ένα... Ακούμε το κλάξο να φεύγει γιατί άφησε την απώρεια του ήχου στην ατμόσφαιρα μέσα ενώ αυτό έχει προχωρήσει. Κάπως έτσι ακούτε και αυτούς τους ήχους, σαν να κινούνται κάποια πελώρια χάλκινα αντικείμενα. Όπως σωστά είπαν κάποιοι εδώ μέσα, θυμίζει την Αποκάλυψη. Ναι, μόνο που εκείνα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, είναι αλλιώς. Εκείνα είναι αγγελικά. Οι σάλπιγγες εκείνες είναι αγγελικές. Όμως έχει σημασία στην Αποκάλυψη το ότι μιλάει για σάλπιγγες. Μεταλλικό ήχο. Δεν μιλάει για έγχορδο ήχο. Ταλάντωση χορδής. Μιλάμε για παλμό πνοής. Και οι ήχοι χωρίζονται σε δύο πολικότητες. Οι ήχοι που βγαίνουν με πνοή, που φυσάμε, έχουν πολικότητα αρνητική. Δεν έχει σχέση καλό-κακό, εδώ μιλάμε καθαρά πολικότητες. Η χορδή έχει πολικότητα θετική. Εάν ένας ήχος από πνευστά ακουστεί όπως αυτό που ακούσατε εδώ μέσα, επειδή θα λάβετε την πολικότητα στην άβρα σας, θα αισθανθείτε τρόμο. Κάτι δεν σας πηγαίνει, κάτι που δεν είναι ωραίο. Αν ακούσεις τον παλμό μιας λύρας, μιας χορδής, δεν θα αισθανθείς καθόλου αρνητικότητα. Τώρα μιλάω για χάλκινα όργανα, έτσι, σάλπιγγα, τρομπόνι, αυτά τα χάλκινα, δεν μιλάω για φλάουτο και τέτοια. Αν λοιπόν ακούσετε μία παραμορφία, μία δυσαρμονία ήχων από τέτοια πνευστά, στην άβρα επάνω θα ληφθεί η πολικότητα ή η αρνητική, θα επηρεάσει και θα πάει στο συναίσθημα μέσα και θα βγάλουμε συναίσθημα αρνητικό. Δηλαδή το ορμονικό μας σύστημα θα λειτουργήσει στην πολικότητα την οποία λαμβάνει απ' έξω και θα δημιουργήσει στο υποσυνείδητο συναίσθημα και θα αναλυθεί από το συνείδητο ως φόβο. Κάτι όχι καλό. Δεν έχει να κάνει όμως με κακό. Απλά το κύμα
μεταφράζεται στον υποθάλαμο με συνέστημα όχι αρμονικό. Αυτοί λοιπόν γνωρίζουν αυτά που σας λέγω για τα συναισθήματα και τους ήχους και γι' αυτό χρησιμοποιούν ήχους τέτοιους, μεταλλικούς. Η επόμενη κίνησή τους θα είναι ότι όταν θα εμφανιστούν με το σύστημα Blue Beam οι ψεύτικες προβολές ουρανίων εξωγήινων σκαφών, θα υπάρχει ταυτόχρονα με την παρουσία τους και ακολουθία ήχων. Στην πραγματικότητα, ένα σκάφος, ένα υπτάμενο αντικείμενο, όταν είναι μέσα στην ατμόσφαιρα, δημιουργεί ηχητικές προβολές ή ηχητικές, ας πούμε, εκπορεύσεις. Διότι ταλαντώνει το πέριξ αυτού διάστημα και δημιουργούνται ήχοι. Αλλά είναι μέσα στην ατμόσφαιρα. Επειδή όλα αυτά τα γνωρίζουν, όταν θα εμφανίζονται με το σχέδιο Blue Beam διάφορα σκάφη, ο ήχος θα είναι αυτό που θα σας τρομάζει και όχι η εικόνα. Ο ήχος. Βάλτε ένα έργο τρομακτικό στην τηλεόραση, να δείτε τι είναι η φαντασία. Και σβήστε τη... χαμηλώστε τον ήχο. Πολύ τρομακτικό. Δεν σας κάνει αίσθηση. Από 100% τρόμου που ήταν το έργο θα πάει στο 2%. Ανοίξτε να ακούσετε τη μουσική του έργου κατά την ώρα που διαδραματίζεται το έγκλημα ή η επίθεση του διαβόλου ή του κακού, να δείτε πώς θα επηρεαστείτε. 100%. Σας γνωστοποιώ αυτές τις τεχνικές ώστε όταν θα συμβεί να βρεθείτε σε κάτω από τέτοιες περιστάσεις να μην τρομάξετε. Γι' αυτό και σας τα λέω αυτά τα πράγματα. Δεν σας τα λέω για να πει το Παναγιώτης πω τι ωραία μιλάει, τι ωραία πράγματα ξέρει. Όχι, αφήστε το ότι ξέρω και τι πόσο ωραία είναι. Το ωραιότερο είναι να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες και αυτή τη γνώση ώστε να μην πάθετε κακό, ενώ το σχέδιό τους είναι να πάθετε κακό. Ανέμακτα. Ανέμακτα. Να κρύβεστε. Γιατί δεν ξέρετε από πού είναι η ήχη αυτή. Δεν ξέρετε πώς. Και υπάρχουν ήχοι που σας μιλώ εν πλήρη αληθεία. Υπάρχουν ήχοι που μπορούν να σε κάνουν να διαμελιστείς, να λιώνει το σώμα σου, να λιώνει, στην ουσία να λιώνει. Γιατί το λιώσιμο γίνεται από μέσα προς τα έξω, στο σώμα μας, όπως και η καύση γίνεται από το κέντρο προς τα μέσα. Από τον κόκκιγα της σπονδυλικής στήλη που βρίσκεται η χρυσή φλόγα αυτή, διεγείρεται, υπερθερμαίνεται και αρχίζει και καίει τα όργανα μέσα όλα από μέσα προς τα έξω και δεν υπάρχει τίποτα καμένο έξω μετά. Εξαφανίζει το άνθρωπος. Αυτή είναι η εσωτερική καύση που κάποιοι κάνουν ασκήσεις να σηκώσουν την κουνταλίνη και εξαφανίζονται. Ακριβώς γιατί διέγεραν αυτή την υπερουσία φλόγα, έγινε εσωτερική καύση και ξαϊλώθηκε το άτομο. Πάει, χάθηκε. Και παθαίνει βλάβη ψυχή, διότι την ψυχή διεγείρισε εκεί. Τέλος πάντων. Αυτές οι γνώσεις λοιπόν που θα σας λέω και που σας λέω τώρα είναι γνώσεις για να δυναμώνετε. Σας δίνω οπλισμό και πανοπλία αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχετε να κάνετε με ανθρώπινα όντα. Ντυθείτε την πνευματική πανοπλία διότι αυτά δεν έχουν σάρκινο σώμα. Είναι πνευματικά όντα αρνητικά. Έχοντας λοιπόν αυτή τη γνώση που σας λέγω τώρα, περνάει στο υποσυνείδητο και βάλτε εσείς τώρα μετά, όλοι που μ' ακούτε, και ψάξτε να βρείτε αυτούς τους ήχους.
και εξοικειωθείτε και εξευτελίστε τους, διότι είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες δεν φοβούνται, γιατί καθώς οι Εβραίοι ζητούσαν φαινόμενα για να πιστέψουν, οι Έλληνες τα φαινόμενα είχαν τις απαντήσεις. Λοιπόν, δεν είμαστε εδώ για να φοβηθούμε, δεν είμαστε εδώ γιατί περιμένουμε τον Αντίχριστο, είμαστε εδώ γιατί προσμένουμε μετά τον Αντίχριστο την έλευση του Χριστού και των ουρανίων δυνάμεων. Ένα πράγμα που δεν θα βρίσκεται κενό στον ουρανό. Κενό δεν θα βρίσκεται. Πλήρης ο ουρανός με τη δόξα του Κυρίου και τις δυνάμεις που θα ακολουθούν από όλα τα σημεία της γης σφαιρικά, δεν θα βλέπετε ουρανό. Τότε θα αισθανθείτε τέτοια αγαλίαση, τέτοια δύναμη που αλήθεια σας λέω, μερικοί από εσάς θα αιωρηθούν από τη χαρά τους. Γιατί θα γνωρίζετε πια ότι είσαστε μέσα στους νικητές και τίποτα πλέον εις τον αιώνα δεν πρόκειται να σας αγγίξει. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά που περιμένουμε δεν τα περιμένουμε για να τρομάξουμε, απλά για να γνωρίσουμε τις τεχνικές τους, να περιμένουμε τον ερχομό του Τρισκατάρατου, διότι εμείς αναμένουμε Ιησού Χριστό, δεν αναμένουμε Αντίχριστό. Ο Αντίχριστος είναι ο κακός πρόδρομος που μας γνωστοποιεί την έλευση του καλού Κυρίου των δυνάμεων. Σας λέγω και πάλι ότι να έχετε συμμετοχή στα μυστήρια του Ιησού Χριστού, την Θεία Κοινωνία. Προσέξτε, μην ανακατεύεστε με τα τεχνάσματά του τον εύκολο τρόπο χρημάτων και εξουσίας και δύναμης που είναι η μαγεία. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Ένας μεγάλος πατριάρχης, αρχιραβίνος των Εβραίων, έφυγε το 2005. Είχα βάλει ένα βιντεάκι μέσα εδώ με μια προσευχή στα αραμαϊκά που έχει τον Ιησού. Και από κάτω υπήρχε ένα άλλο βιντεάκι που έδειχνε τον μεγαλύτερο ραβίνο, ας πούμε, των Εβραίων, που όλο το Ιουδαϊκό στοιχείο ειλικρινά τον λάτρευε. Αυτός είχε πει, θα ανοίξετε το ένα φάκελο, ο οποίος φάκελος αυτός θα ανοιχθεί ένα χρόνο μετά το θάνατό μου, και μέσα εκεί θα σας πω ποιος μου παρουσιάστηκε και μου μίλησε και μου είπε το όνομά του, ότι είναι ο Μεσσίας. Φεύγει το άτομο αυτό, μετά από ένα χρόνο ανοίγουν το φάκελο και γράφει αυτός ο ίδιος, το δικό του γραφικό χαρακτήρα, ότι είδα στον ύπνο μου τον Μεσσία και μου είπε ότι θα έλθει μετά το θάνατο, όχι του Πέρες, ποιος ήταν πριν,
ο χοντρός, ο Εβραίος, ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Μετά το θάνατο αυτού και το όνομα του Μεσσία, Ιεσούα, όλο το Ιουδαϊκό στοιχείο κέρωσε, διότι δεν μπορούσαν να πούνε ότι αυτός λέγει ψέματα ή έγινε χριστιανός, και είπε να το ανοίξετε ένα χρόνο μετά, όταν λέει πεθάνει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Σιμών Περές, όχι ο άλλος, ο προηγούμενος. Τέλος πάντων, ο σφαγέας των Παλαιστινίων που ονομάστηκε, τότε αφού πεθάνει, αυτός είναι σε κόμμα. Ξέρετε γιατί είναι σε κόμμα? Διότι όταν αυτός παραχώρησε στους Παλαιστινίους την Γάζα, όλο το αρχιραβηνείο και ραβηνείο της Ιερουσαλήμ και Απανταχού έκαναν δέηση να πεθάνει αυτός που παραχώρησε εδάφη του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους. Και το άτομο αυτό έπαθε εγκεφαλικό με τις επικλήσεις που έκαναν οι Εβραίοι, παθαίνει εγκεφαλικό και είναι 7 χρόνια σε κόμμα και δεν πεθαίνει. Κοιτάξτε όμως τι προκάλεσαν. Ο καλός Θεός το έκανε αυτό? Όχι. Ο διάολος ο ίδιος, που αυτοί υπηρετούν, ο Γιαχβέ, αυτός άκουσε και έβλαψε εκείνον που κάποια στιγμή της ζωής του είπε να δώσουν κάποια εδάφη στους φτωχούς Παλαιστινίους, αφού είναι η γη τους κι αυτοί. Ο εγωισμός, ότι παραχώρησε εδάφη της Γάζας στους Παλαιστίνιους, μαζευτήκανε και επί ημέρες κάναν δέηση να πεθάνει. Άκουσον να πεθάνει. Και ο άνθρωπος έπαθε κεφαλικό. Βλέπετε τι καλό Θεό έχουν και πως τους ακούει, για να τρομάξουν οι άλλοι λαοί και να πούν ιδού ο Θεός είναι με το μέρος των Ιουδαίων, αυτοί έχουν το Θεό. Κοίταξε, τους άκουσε, τον τιμώρησε. Ζουν αλλοτινές μου εποχές και όλοι οι Εβραίοι έχουν τρομοκρατηθεί, και όχι μόνο αυτοί, και οι Ευρωπαίοι. Γιατί σου λέει πως να τα βάλουμε με αυτούς? Πώς να τα βάλουμε με αυτούς? Επειδή λοιπόν ο διάβολος είναι ο άρχον του κόσμου τούτου, σας ζητώ χάρη για τη δική σας ψυχή. Μην επισκέπτεστε μέντιουμ. Μην κάνετε συναισθιάσεις και καλείτε πνεύματα με το ποτηράκι. Τη μέθοδο Ouija. Μην χρησιμοποιείτε αστρολογία για πράγματα πέραν των κλασικών, των παιδιαρίστικων μεθόδων. Μην προχωράτε πιο βαθιά. Μην πηγαίνετε σε μάγους και μάγισσες να σας λύσουν μάγια. Μην σχετίζεστε με αυτά, διότι αν σας εξυπηρετήσει αυτός, μετά θέλει αντάλλαγμα και σου λέει εσύ ήρθες σε μένα και ζήτησες να σου φανώ χρήσιμος. Εγώ έκανα αυτό που ήθελες. Τώρα θα με υπηρετήσεις. Μην καταράστε. Τα πάντα όλα επιστρέφουν από εκεί που φεύγουν. Μα κατάρα, μια βρισιά, μια γλωσσοφαγιά, μα οτιδήποτε φύγει από το στόμα σας,
επάνω σας θα επιστρέψει πάλι. Δεν γλιτώνει κανείς. Νέμεσης. Αλλά όταν η νέμεση είναι να τιμωρήσει αντί να ευεργετήσει, τότε στέλνει τον άγγελο. Ο άγγελος της νεμέσεως, της τιμωρίας, είναι η αδράστεια. Είναι η τιμωρία. Μην δένεστε και μη σχετίζεστε με τέτοια αποκρυφιστικά. Ό,τι είναι, να το ζητάτε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Μην πηγαίνετε σε χώρους παραθρησκευτικούς που έχουν πανέμορφο χαρακτήρα και μιλάτε με το Μέτατρον. Ο Μέτατρον δεν είναι άγγελος, αρχάγγελος, καλός από τις Πλειάδες. Μην γίνεστε θύματα του εαυτού σας, γιατί όταν θα το καταλάβετε θα είναι αργά, δεν θα έχετε σωτηρία. Δεν θα έχετε. Πού ξέρετε ποιος είναι ο Μέτατρον? Πάνε και σας καθαρίζουν την άβρα. Είσαστε σοβαροί άνθρωποι του Θεού? Για να καθαριστεί η άβρα, η άβρα είναι καθαρά η ημαρμένη, καρμικά χρέη, τα οποία αυτά μόνον η χάρη του Ιησού Χριστού καθαρίζει. Και λέει στην Αποκάλυψη, στο τελευταίο εδάφιο, ουδής βρέθηκε άξιος με τα έργα του να λάβει την χάρη, την αγιότητα, ημιμόνο δια της χάριτος του αρνίου. Κανένας άνθρωπος στον πλανήτη αυτό δεν μπορεί να φτάσει την καθαρότητα ημιμόνο στην προσπάθειά του με την επέμβαση της χάριτος του Κυρίου. Καταλαβαίνετε που πηγαίνετε να σας καθαρίσουν την άβρα, να σας καθαρίσουν τα τσάκρα? Δεν τρεπόσαστε? Τι νομίζετε, ότι είναι καρμπιρατέρ και μπουλόνια και κουζινέτα? Για όνομα του Θεού, είσαστε Έλληνες και πάτε και πληρώνετε και ανοίγετε λογαριασμούς με άλλα όντα. Σας έρχονται, σας μιλούν στον ύπνο σας, σας μιλούν στο ξύπνιο. Πόσοι από εσάς βρίζετε μέσα σας, το μυαλό σας, χωρίς να το θέλετε, και σας έρχονται βρισιές και λέτε, μα καλά τι λέω τώρα, και δεν το λες πουθενά. Αυτά δεν είναι δικά σας, είναι υποβολές άλλων αρνητικών όντων που είναι στο χώρο σας μέσα και δεν τα βλέπετε. Και λες, μα καλά, είναι δυνατόν εγώ να βρίζω τα θεία, εγώ να βρίζω αυτό την εικόνα, και να σας έρχονται λέξεις και να λες, μα ακούς τη φωνή σου? Αυτό θα σου το πω στην επόμενη εκπομπή. Εγώ σας λέγω και άλλη μια φορά, μακριά από αγγελικές δυνάμεις. Δεν είμαστε ιοί αγγέλων, είμαστε ιοί Θεού. Αυτό να θυμόσαστε. Ο Ιησούς Χριστός σώζει. Κανένας άγγελος δεν σώζει. Οι άγγελοι μεταφέρουν εντολές. Δεν έχουν δικαιώματα σωτηριολογίας επάνω σας. Μην πηγαίνετε σε τέτοιες αδελφότητες και σας λένε, είμαστε και με τον Χριστό, μα εμείς με τον Χριστό είμαστε. Μα δεν είναι με τον Χριστό, διότι δεν χρειάζεται τέτοιες μοιήσεις, που δεν έχει καμία σχέση η έννοια της λέξης μοιήσεις με αυτά που κάνουν. Είναι θέατρα, είναι κακές θεατρικές παραστάσεις με πάρα πολύ κακούς θειάσους. Μη γίνεστε, ρε αδέρφια μου, μέλη σε τέτοια πράγματα, ανοίγετε λογαριασμούς. Ήδη έχετε ανοίξει λογαριασμούς. Πώς θα απορρίψετε όταν κάποια στιγμή καταλάβετε ότι ο Μέτατρον είναι ένας κύριος της Αφροδίτης, όχι με την έννοια που τα ξέρετε, και είναι μέσα, διδάσκεται στις τιβετανικές στοές και σχολές Μπλαβάσκι και Κρόουλι? Τι δουλειά έχετε εσείς να πηγαίνετε εκεί? Είσαστε Έλληνες, για όνομα του Θεού. Φύγετε από αυτά, από αυτούς τους χώρους, και σας παίρνουν και χρήματα. Θα μπορούσα να είχα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, αν ήθελα να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις μου και τόσα άλλα πράγματα που κατέχω. Όμως κάθομαι εδώ και σας μιλώ, κυνηγημένος, διωκόμενος, στερούμενος πράγματα. Γιατί? Μέχρι και τη ζωή μου
ρισκάρω. Γιατί κάθομαι? Με βλέπετε να χρηματίζομαι? Όλοι έχουν εξαφανιστεί. Ο μόνος που μένει τόσα χρόνια από τότε μέχρι τώρα είναι ο Παναγιώτης. Διότι με προστατεύει ο Χριστός. Δεν έχω εγώ σχέσεις με τέτοια πράγματα. Θα μπορούσα κάλλιστα. Και επειδή έχω την ανέχεια, τι πάει να πει? Θα υποταχτώ εγώ στο Μαμονά? Να πάει στα ανάθεμα. Σας παρακαλώ, είμαστε κοντά σε τελικά γεγονότα. Μην ανοίγετε τέτοιους δεσμούς και χρέη. Θα τα πούμε την ερχόμενη Πέμπτη, πρώτα ο Θεός. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η χάρη του Παναγίου και Ζωδόκου Τάφου ή με τα πάντων ημών. Έρωστε, αδέρφια μου.